Θέλω λοιπόν να πάμε. Στην κυρία Ελένη Γιωβανοπούλου, είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Κυρία Γιωβανοπούλου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι τα νερά που πηγαίνετε τώρα? Ναι, είναι αυτή τη στιγμή. Κατεβαίνει ανθρωπιστική βοήθεια, εμφιαλωμένα νερά συγκεκριμένα. Κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου μας Αντώνιου Αυγερινού, είμαστε στο χωριό Αγία Κυριακή Τρικάλων. Ναι. Όπου το νερό δεν είναι πόσιμο, συνεπώς δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε μπάνι να κάνουν, ούτε τα φρούτα τους να πλύνουν, ούτε τα χέρια τους. Γι' αυτό είναι αυξημένες οι ανάγκες. Καταφέρατε λοιπόν και προσεγγίσατε αυτό το χωριό, την Αγία Κυριακή, η οποία ήταν πλημμυρισμένη. Βλέπουμε την εικόνα εδώ μας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το σχολείο ήταν το σχολείο? Αυτή τη στιγμή είναι το δημοτικό σχολείο που γίνεται η συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Από ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι μέσα στις λάσπες. Μέσα στις λάσπες, βέβαια. Βέβαια. Η Αγία Κυριακή είναι από την περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, των Φαρσάλων, πιο δεξιά, πιο μέσα. Αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε από την περιοχή των Τρικάλων. Των Τρικάλων, σωστά. Είναι λίγο πιο μέσα, ναι, ναι, και έχει πληγεί αυτό το χωριό. Να ρωτήσω έχει κάτι. Πληγή, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιωβανοπούλου. Οι άνθρωποι βγαίνανε με τις βάρκες από τα σπίτια του. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει τεράστια ανάγκη, μας λένε, για νερό σε Βιτία, για να πλύνουν καθαρό νερό, ναι, να πλύνουν, έτσι έπεσε. Για να πλύνουν τις αυλές τους, να καθαρίσουν τις λάσπες, πλυστικά βαριά μηχανήματα και χημικές τουαλέτες, γιατί δεν λειτουργεί το δίκτυο χωρίς νερό. Δεν απολυμαίνεται η τουαλέτα και ντουζ, ντουζιέρες, υπαίθριες, ντουζιέρες αυτές που χρησιμοποιούν. Είμαστε Τετάρτη. Ντουζιέρες εκστρατείας, λέγαμε. Ναι, παραπάνω από μια εβδομάδα πλέον, ε. Δηλαδή όλα αυτά τώρα λέμε τι χρειάζεται, αλλά η καταστροφή πλέον είμαστε στην 8η μέρα. Δεν έχω να πω κάτι. Ελάτε κύριε Γιωβανοπούλου, να συνεχίστε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε εσείς κάτι άλλο. Έλεγα αν μπορούσαμε να παρέχουμε φορητές ντουζιέρες σε αυτούς τους ανθρώπους. Να παρέχουμε πλυστικά μηχανήματα με βιτία για να πλύνουν τις αυλές τους, να καθαρίσουν τα σπίτια τους που οι λάσποι... Ακριβώς. Οι άνθρωποι από μόνοι τους, ο κάθε κάτοικος του χωριού προσπαθεί μόνος του αυτή τη στιγμή να καθαρίσει τις αυλές των σπιτιών, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητα της λάσπης που έχει απομείνει μετά τη βροχή. Έχουν φύγει τα στάσιμα νερά και τώρα οι άνθρωποι δίνουν τη δική τους μάχη με τις λάσπες. Καλή συνέχεια, κυρία Γιωβανοπούλου. Το νερό έχει φτάσει στην Αγία Κυριακή των Τρικάλων. Θέλω, αν μπορέσουμε να συνδεθούμε και αργότερα, να μας δείξετε μια εικόνα μέσα από το χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιωβανοπούλου. Καλή συνέχεια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στους εθελοντές. Να είστε καλά. Να είστε καλά.